ένας τετράχνος δρόμος, κλειστός αυτοκινητόδρομος, με ποιοτικά χαρακτηριστικά που σέβονται τις οδηγίες, τις εθνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές, είναι η πρόταση που έχει να κάνει το τεχνικό επιμελητήριο. Το τεχνικό επιμελητήριο δεν βάζει στη ζυγαριά την ποιότητα ενός έργου υποδομής και τι κόστος, πόσα λεφτά, πού θα βρούμε τα λεφτά χρηματοδότησής του. Η μελέτη, η παραλιακή χάραξη στο Καλαμάτα Ριζόμυλος είναι σε επίπεδο οριστικής μελέτης και έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις, τις περιβαλλοντικές. Το 2013 ολοκληρώθηκε όλο το κομμάτι και πήρε όλες τις εγκρίσεις. Προφανώς για να πάει να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή δεν θα γίνει. Ναι, γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν προχωράμε. Κάνουμε ένα βήμα μπροστά και μετά κάνουμε πέντε πίσω. Χρειαζόμαστε το δρόμο. Για μας είναι ένα εκ των on canef για την παραπέρα πορεία του τόπου μας εκεί, του Δήμου μας. Δεν πάει άλλο για μας. Δηλαδή, ο δρόμος έπρεπε να έχει γίνει χθες, προχθές. Ας ξεκινήσει, λοιπόν, ο δρόμος από τη Μεθόνη. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει και να έχει. Θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει, αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ακούσαμε τον κύριο Καρνέση να λέει: η μελέτη είναι συγκεκριμένη. Τώρα ήρθε και η ώρα να επιβεβαιωθούμε κι εμείς που φωνάζαμε όλο το στις αρχές του 19 και στο τέλος του 18 ότι έπρεπε ο Δήμος Μεσίνης που τον αφαιρά άμεσα. Πάνω σε αυτή τη μελέτη να έχει κάνει παρεμβάσεις. Εμείς ως Δήμος Μεσίνης. Και τους θέλουμε τους κόμους και τους επιθυμούμε, για τη μελέτη μιλάω πάντα, όπως θα επιθυμούσαμε στην παραλιακή χάραξη περισσότερους διεξόδους που θα αφορούν την ενδοχώρα και το παραλιακό μας μέτωπο. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς ως Δήμος Μεσίνης, το δρόμο, δεν τον βλέπουμε σε έναν δρόμο ο οποίος θα ξεκινάει από το αεροδρόμιο ή από την Καλαμάτα και θα καταλήγει στην Πύλο, απλά χρησιμοποιώντας την περιοχή μας εμάς για ένα αξιοθέατο, για να μορφύνει λίγο τον ταξιδιώτη το μάτι, το πώς θα περνάει. Εμείς το δρόμο θέλουμε να το δούμε από την αρχή ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Για την παραλιακή χάραξη, την οποία το 2014 θυμάμαι ότι είχε ενταχθεί με ΣΑΕ και έδειχνε να έχει μια μελέτη ολοκληρωμένη και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από τον καπιτάνο Βασιλή Κωνσταντακόπουλο, το οποίο οφείλουμε πολλά, φαντάζομαι συμφωνούν και οι ομοτραπεζικοί και η κυρία Κυριακοπούλου. Με αυτή τη μελέτη λοιπόν είχαμε υποστηρίξει τότε και προς επίρρωση αυτής της επιθυμίας μας είχαμε τροποποιήσει ακόμα και το γενικό πολεοδομικό μας σχέδιο. Σωστά. Έτσι ώστε στην ζώνη που θα διαμορφώνονταν από την παραλία έως τον άξονα του δρόμου, περίπου μια ζώνη των 700 μέτρων, κοντά στα 400 στρέμματα, από ζώνη υψηλής παραγωγικότητας την κάναμε ζώνη για τουριστική αξιοποίηση. Έχω ακούσει πάρα πολλά επιχειρήματα τον τελευταίο καιρό από πολλούς, τα οποία θα προτιμούσα, θα συμβούλευα ότι αν κάτι δεν το έχουμε επιστημονικά, δεν είμαστε ενημερωμένοι ή κατρετισμένοι, καλύτερα να σιωπούμε. Δηλαδή, του τύπου στα 7 μέτρα, ότι όλος ο δρόμος είναι σε ένα ύψος 7 μέτρων, ότι είναι φαραωνικό, ότι είναι τείχος, ότι χωρίζει, ότι θα πλημμυρίσει όλο το ανάντι τμήμα, ότι στα 7 μέτρα ή στα 6 δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν έχω οξυγόνο, ότι θα χαλάσει το οικιστικό, όλο το οικιστικό σύνολο της περιοχής, επειδή θα κατασκευάσει έναν δρόμο. Δηλαδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας ακούνε και γελάνε. Καλύτερα λοιπόν να αφήσουμε τους ειδικούς να αποφασίσουν. Και πάνω απ' όλα, σαν τεχνικό επιμελητήριο, δεν προτάσουμε το κόστος.